με συνδιοργανωτές τη Χοροδία Τρίπολης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Τρίπολης. Επαναλαμβάνεται το φεστιβάλ μετά από 2 χρόνια αποχής, 11 κορονοϊού. Είναι ένα φεστιβάλ που πλέον έχει γίνει θεσμός στη χώρα μας και το αναμένουν οι χοροδίες μας. Δείγμα οι 20 φετινές συμμετοχές που όμως ίσες ακύρωσαν πάλι ανέκα κρουσμάτων κορονοϊού, υποσχόμενες ότι θα τιμήσουν τον Νίκο Γκάτσο και τη Χοροδία Τρίπολης του χρόνου που τα πράγματα ίσως να είναι καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καθυστερήσει ως πόλη να προσφέρουμε την τιμή που του πρέπει στο μεγάλο ποιητή και στιχουργό Νίκο Γκάτσο, αφού ο Νίκος Γκάτσος εδώ γεννήθηκε και εδώ φοιτησε στο Δημοτικό Σχολείο και το Πρώτο Γυμνάσιο Αρένο. Εδώ ήταν και είναι οι συγγενείς του και το πατρικό σπίτι του. Από ένα καταξιωμένο χοροδιακό σύνολο, τους Μελωδούς. Μια μεικτή πολυφωνική χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γλυφάδας, ο Προφήτης Ηλίας, του οποίου ψυχή είναι ο Σωτήρης Δογάνης. Ο Σωτήρης Δογάνης που έχει τη διεύθυνση, την ερμηνεία, την εναρμόνιση και την επιμέλεια, υπογράφοντας και τα κείμενα της απόψινής παράστασης. Ο Σάσελο Ιωάννη, που είναι πρόεδρος της Χοροδίας Τρίπολης, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Παναγωπούλου, κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Καρούζο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους συνέβαλαν στην συνέχιση αυτού του θεσμού που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια. Είμαστε στην 4η χρονιά αριθμητικά για το φεστιβάλ. Διακόψαμε την περίοδο του κορονοϊού. Μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε, γιατί τη δύναμη αυτή μας την έδωσαν οι χοροδιακές δυνάμεις από όλη την Ελλάδα. Ο Νίκος Γκάτσος είναι ένα σύμβολο. Το Δία σε πλήρη σύνθεση αριθμεί περί τα 45 μέλη και το ρεπερτόριο της αφορά στα μεγάλα έργα της μελοποιημένης ποίησης και στον πλούτο της εθνικής μουσικής μας παράδοσης. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους φορείς της τέχνης και του πολιτισμού σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ και έχει εκπροσωπήσει επανειλημμένως με ιδιαίτερη επιτυχία την Ελλάδα στο εξωτερικό με αναρρύθμιτες, κορυφαίες, βραβεύσεις και διακρίσεις. Έχει τιμηθεί για την προσφορά της στα πολιτιστικά δρόμενα από δήμους, χοροδίες, λιμενικές αρχές, ιδρύματα και την UNESCO. Είναι επίτιμο μέλος του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Παρακαλώ πολύ, καλωσορίζω και καλώς το βήμα την κυρία Μπιθικότση. Μια καλησπέρα από καρδιάς, θα σας αποκαλέσω αδέλφια μου, έτσι σας νιώθω. Έτσι νιώθω τον άνθρωπο δίπλα στον άνθρωπο, γιατί όταν το ένα χέρι ενωθεί με ένα άλλο χέρι, τότε τα χέρια γίνονται χέρια ξανά. Έτσι λοιπόν μου απλώσατε τα χέρια, σας απλώνω το χέρι και σας καλησπέρισω και σας καλωσορίζω σε αυτό το αφιέρωμα στον πνευματικό μου θα πω πατέρα, Νίκο Γκάτσο, γιατί όντως είχα την ξεχωριστή μοίρα να κοινωνήσω, τις τέχνες στα μαλάματα δίπλα σε αυτές τις μορφές της ιστορίας μας, της μουσικής, της νεότερης. Ο Νίκος ο Γκάτσος τον θυμάμαι μικρό παιδάκι να έρχεται σε εκείνο το σπιτάκι μας στην Μυκηνών που ακόμα είχε χώμα και το ασβεστώναμε για να έχουμε πάτωμα και η μάνα έβαζε τσίκινα κουβαδάκια κάθε που έβρεχε από τα κεραμίδια μας και έπαιζε βροχή και εκείνος μας έλεγε, Ανούλα μου, έλεγε, κοινωνείτε τώρα που βρέχει το δάκρυ του Θεού. Αυτός ήταν ο ποιητής και ο άνθρωπος που εγώ τον αποκαλούσα και τον αποκαλώ πνευματικό μου πατέρα και που χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σε αυτά τα τετραγωνικά γης και ουρανού που μεγάλωσε, που άφησε την τελευταία του πνοή και που είναι αθάνατος χάρη στην αγάπη σας. Ο Σμούτσης, ο Κυριανός και η Λαϊδόνης και άλλοι συνθέτες μελοποίησαν στίχους του που τραγουδούνταν από δημοφιλείς καλλιτέχνες και έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Πρώτο του τραγούδι στη δισκογραφία ήταν το Χάρτινο του Φεκαράκη, σε μικρό δίσκο, με τη φωνή της Μούσκουλη το 58, γραμμένο μια δεκαετία πριν για το λεωφορείο Οπόδος. Μέχρι τότε που ήταν άγνωστη η σχέση με το τραγούδι και τα πνευματικά δικαιώματα. Όταν όμως ο Χατζηδάκης του έδωσε 300 δραχμές από την τότε ΑΕΠΗ, έτσι κατάλαβε ότι μπορεί να βιοπορίζεται. Ταξίδι μακράς ημέρας μέσα στη νύχτα, Λόπε ντε Βέντορ, Φουέντε ο Χεβούνα και Τενεσί Ουίλιαμς,
λεωφορείο πόθος. Ο Κάτσος σε έκανε να αισθάνεσαι σαν καθρέφτης του εαυτού σου. Σε άφηνε ελεύθερο. Σου άφηνε πρωτοβουλία. Δεν οθετούσε και απλώς σου έλεγε τη γνώμη του. Μεγάλη τιμή και η πρόσκληση να σημειώσουμε το πανηγυρικό του συμποσίου εις το όνομα του ανεξίδελου στίγματος, αυτού του κορυφώνα του κλασικού εθνικού μας πολιτισμού, του Νίκου Κάτσου, σχεδόν στη γενέθλιά του. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως όλους τους συγκινώντες για την τιμή αυτή της πρόσκλησης και από ψυχής βεβαίως να ευχηθώ καλή επιτυχία για τις εμφανίσεις που έρχονται εκ μέρους των συνόλων που επαξίως υπηρετούν τον πολιτισμό στη χώρα μας σε μια περίοδο που πραγματικά χρειάζεται όλος ιδιαίτερος την παιδεία για όραμα και ουρανό. Να ευχαριστήσω πολύ και την άμεση συνεργάτη της χοροδίας μας, την σολίστε σοπράνο Κατερίνα Μεγάλη. Και επίσης να ευχαριστήσω και την αγαπητή Ανατολή, κυρία Ανατολή Κοζάρη, νέο μέλος των μελωδών, η οποία πρέπει να δώσει φτερά στα της ελαχιστότητος του υποφαινόμενου. Αναφορικά δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σας κοινωνηθεί η παράστασή μας απόψε. Λες και είναι από το λιβάνι της λειτουργίας των εξωτερικών σου. Σκεπασμένο με ο μπίνκλι και το σκάφος μου, η μνήμη μου, η σκέψη μου. Και η θάλασσα το ίδιο, απέραντος ορίζοντας να ταξιδεύω στην αγκάλι σου. Σιρήνα, αιώνια μουσα που κελεύει την πλώρη μου στο σταυρό του νότου. Επόμενο τραγούδι, με το λίφνο του άστρου, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, ποιήση Οδυσσέας Ηρήτης, από το ορατόριο Άξιον Εστί, 1964.